Στο μέτωπο της κακοκαιρίας, τώρα που πλήττει τη χώρα μας, ο τρόμος επιστρέφει στη Μαγνησία. Ο Βόλος πνίγεται από χθες το βράδυ μετά την υπερχείληση του κραυσίδωνα ποταμού, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια απέραντη λιμνούπολη. Οι κάτοικοι καρδιοχτύπησαν σήμερα το πρωί όταν έλαβαν εκ νέου μήνυμα από το 112 με την απόγνωση να είναι ζωγραφισμένοι στα πρόσωπά τους. Πίσω, μωρέ, γύρνα πίσω! Βόλος, ώρα 0. Ο ποταμός Κραυσίδωνας σπάει και τα ορμητικά νερά πνίγουν την πόλη. Σταθμευμένα οχήματα παρασύρονται το ένα μετά το άλλο. Τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει τη μανία του χυμάρου. Βρισκόμαστε στην παραλία του Βόλου. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει πλημμυρίσει η οδός Ιάσονος και βέβαια η θάλασσα έγινε ένα με την υπόλοιπη πόλη. Οδηγοί αυτοκινήτων εγκλωβίζονται. Εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους όπως. Η πυροσβεστική σπέβδει σε περιστατικά διάσωσης, μαζί και ο στρατός. Αποκλείστηκαν άτομα, τρέχαμε, βοηθούσαμε και τώρα μέχρι τώρα τρέχουμε. Πού κάνατε επιχείρηση? Ναι, Ιωνία κυρίως κάναμε πέρα, που ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Το 80% της πόλης βυθίζεται στο σκοτάδι. Ο Βόλος χωρίς ρεύμα και νερό ξανά. Με φακούς κάτοικοι προσπαθούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο. Το 112 ήχησε στην περιοχή λίγο μετά τις 6.30 χθες το απόγευμα. Οχήματα της αστυνομίας ακροβολισμένα σε όλη την πόλη. Αγαπητοί συμπολίτες, αυτή η καταρακτώδες βροχή είναι μεγαλύτερη από τις 6 Σεπτεμβρίου. Έχει κλείσει η πεδόπεδο, έχει κοπεί ο δρόμος στη μέση στην Αγριά, μόλις ήρθα. Πλημμύρες παντού. Ο Κραυσίδωνας, αν υπάρξει τέτοια ροή, τα επόμενα λεπτά θα σπάσει, θα ξεχυλήσει. Σας παρακαλώ, σας εκπληπαρώ, ανεβείτε αν μένετε στα ισόγεια και στους πρώτους ορόφους, σε πιο ψηλούς ορόφους. Και ό,τι βοήθεια χρειαστείτε, έχετε τα τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης. 20 ημέρες μετά οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι και πάλι με την απόλυτη καταστροφή. Μέσα σε λίγη ώρα οι περιουσίες τους πλημμύρισαν ξανά. Όλες οι καταρρύσεις, είπαμε να το ανοίξει. Το λιμεναρχείο του Βόλου μετατρέπεται σε μια απέραντη λίμνη. Νερό και λάσπες έχουν καλύψει όλα τα αυτοκίνητα. Επανάληψη ό,τι έγινε πριν 3 εβδομάδες. Πολύ νερό. Στα παλιά είμαστε. Στα παλιά είμαστε. Από πίσω όλη μεριά είναι καταστροφή. Ο κεντρικός δρόμος της πόλης μετατράπηκε σε ποτάμι. Δεν διακρίνονται πλέον ούτε τα πεζοδρόμια. Βρισκόμαστε σε ένα τμήμα του περιφερειακού, στο Βόλο. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και μια μεγάλη λίμνη που διακόπτει την κυκλοφορία. Ήταν απότομο το κακό. Δεν καταλάβαμε για πότε έγινε, γιατί εμείς ήμασταν εδώ με την ομάδα. Προσπαθούσαμε να κόψουμε την κυκλοφορία μέχρι που πλημμυρίσαμε και κάναμε τρεις επιχειρήσεις στη Νέα Ιωνία. Καταφέραμε από ηλικιωμένους, παιδιά, οικογένειες που ήταν εγκλωβισμένες. Δεχτήκαμε κλήσεις οι οποίες δεν μπορούσε να πάει ούτε η ΕΜΑΚ. Σπεύσαμε με το στρατόπεδο Γιωργούλα να είναι καλά τα παιδιά μας, πήρανε, μας φορτώσανε. Πήγαμε, πήραμε τον κόσμο και με τον αντιπρόεδρο. Έντρομοι οι κάτοικοι παρακολουθούν από τα μπαλκόνια τους τορμητικά νερά να παρασύρουν τα πάντα. Κάποιοι, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, μπαίνουν στα οχήματά τους. Γύρνα πίσω, μωρέ! Γύρνα πίσω! Αυτό είναι το δικό μου, να ξέρετε. Άμα σταματήσει εδώ, τα έχει πάρει όλα. Από τη μανία του φαινομένου δεν γλιτώνει ούτε το νοσοκομείο του Βόλου. Μέσα σε λίγη ώρα από την έντονη βροχόπτωση, πλημμυρίζουν τα υπόγεια και η τραπεζαρία. Το πρώτο φως της ημέρας δείχνει την έκταση της καταστροφής. Μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, ήρθε ο Ελάιας να ισοπεδώσει το λαβωμένο Βόλο. Δρόμοι παραμένουν πλημμυρισμένοι. Και όπου υποχώρησε το νερό, τα πάντα έχουν καλυφθεί με λάσπη. Πίσω μου βλέπετε επί της ουσίας τα παλαιά. Είναι μια συνοικία που πριν από 20 μέρες πλημμύρισε. Και τώρα θυμίζει Βενετία. Γυρίζοντας δεξιά μας θα δείτε ότι εδώ είναι η ψαραγορά του Βόλου, τα ιχθυοπολία. Όλα είναι βουτυγμένα στη λάσπη. Αυτοκίνητα που εγκατέλειψαν οι οδηγοί παραμένουν στα σημεία που τα άφησαν. Τρομάξαμε όλοι, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει. Δηλαδή, αν δεν σταματούσε και δεν ξεκινούσε και ήταν η βροχή συνεχόμενη, θα είχαμε πρόβλημα. Είμαστε στην οδό Αθηνών. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μια τεράστια λίμνη, η οποία στην ουσία δυσκολεύει τα αυτοκίνητα να μπορέσουν να περάσουν.
κάτοικοι είχαν τοποθετήσει σακιά με άμμο στις αυλές τους για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Ακόμα και αυτά παρασύρθηκαν και καρφώθηκαν κάτω από αυτοκίνητα. Είναι στροφή, είναι καταστροφή. Αυτά τα ξέρουμε όλοι ποια είναι τα θέματα. Τα θέματα είναι η γέφυρα που βρίσκεται εκεί πέρα. Με φτιάρια προσπαθούν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες να καθαρίσουν τις περιουσίες τους. Πάλι ναι, δυστυχώς δεν μπορέσαμε ό,τι και να κάναμε να κρατήσουμε τα νερά έξω. Ήταν πιο μεγάλο, εγώ πιστεύω, αυτή τη φορά. Το πρωί έστειλε νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, το οποίο υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη του Βόλου με εντολή της αστυνομίας. Το σκηνικό στο Βόλο παραμένει εφιαλτικό 20 μέρες μετά το χτύπημα του Ντάνιελ και οι άνθρωποι αυτοί δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λιμνούπολη χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Πάνο Γαρουφαλιά και βλέπουμε πίσω σου πάνω ένας δρόμος γεμάτος λάσπες. Τέτοιους δρόμους θα δείτε πάρα πολλούς στην περιοχή, σε όλη την περιοχή και ευρύτερα του Βόλου. Πραγματικά είναι μια κατάσταση απίστευτη. 6,5 ώρες ισχυρού φαινομένου έζησε χθες ο Βόλος και επί της ουσίας βυθίστηκε στα νερά. Ο κραυσίδωνας έσπασε και ήταν μια απέραντη λιμνούπολη ο Βόλος. Σήμερα λοιπόν ήταν μια πόλη, το βασίλειο της λάσπης στην ουσία. Πίσω μου είναι τα παλιά. Είναι τα σπίτια που βρίσκονται δίπλα από το παλιό λιμεναρχείο. Έχουν περίπου 50 με 60 πόντους λάσπης τώρα που έχουν πέσει τα νερά. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται με το ρεύμα. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα το βράδυ. Μεγάλο ερωτηματικό είναι τι γίνεται όμως με το νερό. Αυτή την ώρα έχουμε σύσκεψη του αρμόδιου Υπουργού Πολιτικής Κρίσης του κυρίου Κικίλια με τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Μπέο, προκειμένου να συζητήσουν και αυτό το θέμα. Αναμένουμε εξελίξεις, γιατί σας θυμίζω ότι την τελευταία φορά 4 μέρες έκανε ο Βόλος να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει νερό. Και κάτι τελευταίο το οποίο έχει μεγάλη αξία. Φαίνεται ότι χτύπησε ακριβώς τις ίδιες περιοχές, ακριβώς τα ίδια καταστήματα, πλημμύρισε ακριβώς τα ίδια σπίτια. Είτε μιλάμε για τον Ντάνιελ, είτε μιλάμε για τον Ελία, επί της ουσίας μιλάμε για ένα φαινόμενο που χτύπησε τους ίδιους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πολύ.